Με το δεξί λοιπόν ξεκίνησε ο προπονητής της ΚΑΠΑ 17, καλά τα λέω. Της ΚΑΠΑ 17, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Αλέξης Οδεξιάδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε μετά την νίκη, επικράτηση εντυπωσιακή θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, και μάλιστα εκτός έδρας με 0-5 απέναντι στον Άρη. Εντυπωσιακό το σκόρ είναι η αλήθεια. Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δουλειά, στην Τούμπα, στο γήπεδο. Ναι, ήταν ένα σκορ το οποίο το μόνο που μπορεί να μας κάνει να μας ευχαριστεί. Τώρα το κομμάτι της απόδοσης είναι διαφορετικό, το οποίο το αναλύουμε για να το βελτιώσουμε περισσότερο. Τι προσδοκίες, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, με το που βλέπουμε ένα Άρης ΠΑΟΚ 0-5, είναι και το γεγονός ότι είχαμε και καιρό να αντιμετωπίσουμε τον Άρη σε επίπεδο Super League's. Με το που είδαμε αυτό το πράγμα, καταλάβαμε ότι πρόκειται για μια ομάδα με αρκετό ταλέντο. Ήταν συγκυριακό, ήταν τέλος πάντων κάτι το οποίο σας προξένεψε εντύπωση και εσάς, ή απλά έχετε τόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας που και αυτό φάνηκε φυσιολογικό? Κοιτάξτε να δείτε, το ότι έχω μεγάλη πίστη στην προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και το πόσο πολύ ψηλά μπορούν να φτάσουν ακόμα ψηλότερα είναι δεδομένο. Γι' αυτό βρίσκονται και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Το σκορ θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσε να είναι πλασματικό για το φθινό μάτς. Όχι ότι δεν το αξίζουμε, το αξίζουμε πολύ. Απλά αργήσαμε να ξεκλειδώσουμε ένα παιχνίδι. Περάσαμε μια διαδικασία που μας μετέφερε κάποια πράγματα τα οποία τα νιώσαμε μετά από πολύ καιρό, ένα ντερμπι στην ουσία δύο συλλόγων ανταγωνιστικών στην σε επίπεδο καθημεριών παραδοσιακά. Επίπεδο, ναι. Που μας λείψανε τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια αυτά. Δυναμώνει περισσότερο ο Βόρειος Όμιλος. Και πιστεύω ότι μπήκαμε στην διαδικασία να πάρουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα μας βοηθήσουν για τη συνέχεια στο να χτίσουμε το mentality μας. Αυτό που είπες τώρα, και το κατάλαβα και εγώ πέρσι όταν παίξαμε τα Final Four στο τέλος ή τους τελικούς, δεν θυμάμαι, το Final Four πρέπει να ήταν. Είναι όντως μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά της ΚΑΠΑ 17, έτσι όπως είχε δημιουργηθεί, έτσι όπως είχαν δημιουργηθεί οι όμιλοι. Το γεγονός παραδείγματος χάρη ότι στην Αθήνα υπάρχουν πολύ δυνατές ακαδημίες, άρα ένα πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό σε αντίθεση με τον Βορρά, που υπήρχε μόνο ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά και η Ξάνθη που έχει μια παράδοση. Δεν ήταν πρόβλημα αυτό για τα παιδιά? Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε με το να βρούμε κάποια ανταγωνιστικά παιχνίδια, αλλά το να ξεκινηθείς να μπεις να παίξεις ένα πρωτάθλημα Super League με μια ανταγωνιστική ομάδα είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το πάρεις στα φιλικά σου παιχνίδια. Προσπαθούμε εμείς με διάφορους τρόπους να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε, όταν στο Νότιο Όμιλο υπάρχει Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος του φέτος είναι ίσως και φαβορί το κομμάτι του Νοτιού Ομίλου να πάρει πρόκριση. Από την Κρήτη Όφη, όπου είναι πάλι ένα νησί το οποίο έχει μια ομάδα να το εκπροσωπεί, συγκριτικά με το δικό μας όμιλο που έχουμε ομάδες από μικρότερες πόλεις, καταλαβαίνετε ότι η ανταγωνιστικότητα κάτω είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει εδώ πέρα. Και αυτό είχε αντίκτυπο στους τελικούς, γιατί άλλο είναι μια ομάδα να έχει να αντιμετωπίσει 10-11 ντέρμπι σε μία σεζόν και άλλη μία ομάδα να έχει παίξει 2-3 παιχνίδια τέλος πάντων ανταγωνιστικά. Είναι πολύ πιο κλειστά, πολύ πιο σφιχτά ματς, με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, με μεγαλύτερη πίεση στα παιδιά. Κύριε Αλεξιάδη, σε αυτή την ηλικία, μιας και έτσι είστε ειδικός, το ζητούμενο, η φιλοσοφία ενός προπονητή είναι να ετοιμάσει τα παιδιά, να είναι έτοιμα έτσι σιγά σιγά να ακολουθήσουν όλα τα στάδια εξέλιξης για τη μεγάλη ομάδα, ή η επιτυχία των ακαδημιών, το πώς δουλεύουν οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ να γίνεται ευρέως γνωστό? Μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, με μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Στο κομμάτι αυτό είναι ανάλογα το τι φιλοσοφία θέλει να διατηρήσει ο σύλλογος. Αυτή τη στιγμή στο σύλλογο του ΠΑΟΚ, το βασικό μας στόχος είναι να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε την πρώτη ομάδα με ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου, μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευσης. Συγχρόνως μπορούμε και συνδυάζουμε και θέλουμε να συνδυάζουμε αποτελέσματα νίκες χωρίς να είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, γιατί απλά δίνουν μια διάθεση και μια ενέργεια στο να μπορείς να δουλεύεις καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Ένα κίνητρο για εξέλιξη. Ναι. Καλά, ακριβώς. Οι νίκες πάντα φέρνουν όρεξη και οι ήττες μουρμούρα. Διαβάζοντας το ρόστερ που έχεις διάθεσή σου, μιλάμε για 33 παιδιά, 15χρονα, 16χρονα. Πόσο εύκολο είναι να τα διαχειρίζεσαι, γιατί όχι απλά η πλειοψηφία, όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο, εντάξει. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν όνειρα. Για να βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, σαφώς. Άρα το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Πώς το βλέπετε να το καταφέρνετε μαζί με το επιτελείο σου, που νομίζω
διαβάζοντας κανείς το επιτελείο που δεν έχει κάτι να ζηλέψει από το επιτελείο της πρώτης ομάδας. Εντάξει, έχεις συνεργάτες, έχεις φροντιστές, γιατρούς, προπονητές, θεματοφυλάκων. Πόσο εύκολο είναι για την ομάδα σου να διαχειριστείς 33 παιδιά? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια ηλικία στην ΚΑΠΑ 19 και μια ηλικία στο τμήμα της ΚΑΠΑ 17. Στην ΚΑΠΑ 17 έχουμε ποδοσφαιριστές γεννημένους σε δύο χρονολογικές ηλικίες. Οπότε καταλαβαίνετε είναι μια μίξη, δεν είναι τα παιδιά μόνο 16 στα 17, είναι και 15 στα 16. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί για να μπορέσουμε να δώσουμε στη μικρότερη ηλικία μια ανταγωνιστικότητα μεγαλύτερη. Οπότε καταλαβαίνετε στο πρωτάθλημα της Περλή και εμείς παίζουμε και με ποδοσφαιριστές μικρότερους της ηλικίας των 17, ώστε να τους δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο. Το να διαχειριστούμε 33 παιδιά όταν υπάρχουν κάποιες επιλογές σε ξεχωριστή ηλικία από την εθνική, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες τιμωρίες, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός ποδοσφαιριστών είναι ένας εύκολα διαχειρίσιμος σε μια προπόνησή μας, σύν ότι είμαστε και αρκετά άτομα, επαρκή άτομα να διαχειριστούμε μια προπόνηση με δευτερεύον, τριτεύον στόχους. Καταλαβαίνουν τα παιδιά, Αλέξανδρε, ότι δεν χρειάζεται απλά να έχουν ταλέντο για να μπορέσουν κάποια στιγμή 3, 4, 5 από αυτά να παίξουν στην πρώτη ομάδα? Το αντιλαμβάνεσαι να το έχουν συνειδητοποιήσει στην ηλικία αυτή? Κοιτάξτε, εμείς τα παιδιά τα έχουμε 2 με 3 ώρες τη μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το οικογενειακό περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Στο να μπορέσουν να μεταφέρουν αυτή την υπομονή και την ωριμότητα στα παιδιά, τα οποία πρέπει να τα πείσουν κατά κύριο λόγο να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα, τον τρόπο δουλειάς τον ορίζουμε εμείς. Βασιζόμαστε πάνω στο ταλέντο τους. Και αυτό πιστεύω ότι με συνδυασμό και την τύχη, γιατί παίζει ένα μεγάλο παράγοντα η τύχη, να μπορέσουν να φτάσουν, εκεί που πρέπει. Εγώ σαν πρώτο κύριο στόχο βάζω τη δουλειά. Γιατί το ποδόσφαιρο μας έχει αποδείξει ότι και οι ποδοσφαιριστές χωρίς μεγάλο ταλέντο, μόνο με τη δουλειά τους έχουν παίξει πολύ ψηλό επίπεδο. Καλά, αυτό είναι γεγονός και ειδικά σε μια περίοδο που το αθλητικό κομμάτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια καριέρα. Αλέξη, αυτή τη στιγμή συνδέεται η Ακαδημία με την πρώτη ομάδα και τι εννοώ? Σε στυλ παιχνιδιού, σε αγωνιστικά ζητούμενα, σε αθλητικά ζητούμενα, σε όλα όσα πρέπει να ετοιμαστούν για τα παιδιά αυτά, έτσι ώστε όταν θα κληθούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα να είναι σε θέση να τα απεξέλθουν? Κοιτάξτε, αυτό που λέω και στα παιδιά, ότι στο να βρίσκονται στην ΚΑΠΑ 17, ΠΑΟΚ, mm-hmm. είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Είναι τόσο κοντά σε 2-3 χρόνια και τόσο μακριά. Το μακριά το ορίζουμε σαν ποσότητα δουλειάς που πρέπει να κάνουν για να φτάσουν εκεί. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εμείς το μόνο που μπορούμε να πάρουμε από την πρώτη ομάδα, να σας το πω, είναι αυτή τη στιγμή, γιατί ο σύλλογος του ΠΑΟΚ μεγαλώνει με γρογά βήματα και μεγάλα βήματα, να μπορέσουμε να πάρουμε καταστάσεις και ρεθίσματα τα οποία να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε εμείς όσο πιο εύκολα μπορούμε από κάτω. Αυτό το οποίο μπορούμε όμως στο κομμάτι, όπως είπατε, του αγωνιστικού κομματιού, μπορούμε να δούμε πράγματα τα οποία βγαίνουν σε ρεαλιστικούς ρυθμούς, όπως στατικές φάσεις, όπως σχηματισμούς, όπως αντιδράσεις σε ατομικές τακτικές, σε ομαδικές τακτικές, και να μπορέσουμε να τα δείξουμε στα παιδιά σε μορφή βίντεο και να μπορέσουμε να τα κάνουμε πράξη. Μία ερώτηση να μεταφέρω εδώ από τον φίλο Κώστα της εκπομπής, που λέει: ο γιος μου είναι 15 χρονών, μπορεί να έχει ταλέντο, μπορεί και όχι. Πώς γίνεται αν δεν έχει ξεκινήσει από τα μικρά τμήματα ακαδημιών να ενταχθεί σε αντίστοιχη ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ? Δεν μπορεί, πώς δεν μπορεί. Πώς γίνεται, ρωτάει. Κοιτάξτε. Ποια είναι η διαδικασία ενδεχομένως, θέλει να μάθει? Ναι. Αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, που είμαστε τυχεροί και εμείς οι προπονητές που εργαζόμαστε σε αυτήν, είναι τιμή για μας. Έχουν φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο βάσει ταλέντων. Αυτή τη στιγμή από πολύ μικρές ηλικίες, πλην των πολύ μικρών, πάρα πολύ μικρών ηλικιών, τα παιδιά επιλέγονται στην ΠΑΟ. Επιλέγονται από διάφορα μέρη, από τη Θεσσαλονίκη, από παντού. Έχει ένα πολύ καλό τμήμα σκάουτινγκ η ΠΑΕ, ξεχωριστό στις ακαδημίες. Υπάρχουν συνεργαζόμενες ακαδημίες, υπάρχουν προπονητικά κέντρα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο πάρουν να τα ελέγξει. Mm-hmm. Τώρα ένα παιδί το οποίο θα έρθει εδώ πέρα πρέπει να είναι αναλόγως στην ηλικία που έχει, εκπαιδευμένο είτε από την ομάδα του, είτε να έρθει να πάρει αυτή την εκπαίδευση σε συγκεκριμένη ηλικία, το χρονικό διάστημα που μπορεί και πρέπει.
Οπότε καταλαβαίνετε τι άλλους στόχους έχει ένας ποδοσφαιριστής 12 χρονών, αλλά θα δούμε σε ένα 12χρονο, αλλά θα δούμε σε ένα 14χρονο, αλλά θα δούμε σε ένα 17χρονο. Ναι. Αυτό που για να συμπληρώσω, συγγνώμη λίγο, Αλέξη, προφανώς και ο ΠΑΟΚ πλέον δεν κάνει μαζικό αθλητισμό, κάνει μια επιλογή ταλέντων και δεν μπορεί κάποιο παιδί που δεν έχει ξεκινήσει καν 15 χρονών, όπως ρωτάει ο φίλος. Όχι, είναι σε ομάδα και μπορεί να έχει ταλέντο. Θα τον εντοπίσει ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτή τη σημαία δεν είναι. Δεν νομίζω να καταλάβω κάτι. Αυτό το αναλαμβάνει ξεχωριστά το σκάουτινγκ, είναι ξεχωριστή η ρόλη, δουλεύουν μέσα στο καταμερισμό ρόλων και το ελέγχει και το μεταφέρει στα αγωνιστικά τμήματα και από εκεί και πέρα συγκρίνουμε, προχωράμε, ελέγχουμε τις καταστάσεις, τις διηγίζουμε και κάνουμε το καλύτερο. Αλέξη, τα μισά παιδιά που έχεις στη διάθεσή σου μένουν στους Κενώνες. Είναι εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να μένουν σε ένα κτίριο 70, δεν ξέρω, 80 φέτος πόσα παιδιά είναι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο, δηλαδή να δίνω πάω τη δυνατότητα και την σιγουριά σε ένα γονέο, το παιδί του ακόμα και είναι 14, θα μένει σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον μακριά από τους γονείς του. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε τα παιδιά κοντά μας. Φυσικά αυτό μπορεί να οριμάσει τα παιδιά πολύ γρήγορα από την ηλικία τους, γιατί καταλαβαίνετε ένα παιδί μας φύγει στα 15 της, στα 16 από το οικογενειακό του περιβάλλον, πρέπει να μπει σε ένα άλλο οικογενειακό περιβάλλον. Το οικογενειακό του περιβάλλον μετά αυτό... Είναι ο ΠΑΟΚ. Απαρτίζεται μόνο από ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι μόνο ΠΑΟΚ, μόνο από ποδόσφαιρο. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό. Και συγχρόνως μόνο ΠΑΟΚ. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να βρει μια γαλούχηση και μια υποστήριξη στο πως να μπορέσουμε να καλύψουμε το, όλο αυτό που του λείπει από το σπίτι του. Θεωρώ ότι το να έχουμε αυτό το οίκημα που μας το έχει δώσει ο ΠΑΟΚ και ο κύριος Σαββίδης είναι χαρά για όλους μας και πολύτιμο για την Ακαδημία μας, γιατί μπορούμε να έχουμε παιδιά από διαφορετικές πόλεις, ταλέντα από διαφορετικές πόλεις που ήταν πολύ πιο δύσκολα τα παλαιότερα χρόνια. Για να δώσουμε και μια εικόνα στον κόσμο που μας ακούει, μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο μένουν τα παιδιά εκεί, που έχουν την κατάλληλη διατροφή, που έχουν ακόμα και ιδιαίτερα μαθήματα, σωστά, που έχουν όλες τις ανέσεις που θα πρέπει να έχει ένα παιδί. Και την ασφάλεια, και να τονίσουμε γιατί είναι σημαντικό το κομμάτι. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Αλέξη, εγώ αυτό που με ταλαιπωρεί τόσα χρόνια στο κομμάτι της σύνδεσης ακαδημιών με επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι αυτή η μετάβαση από την ΚΑΠΑ 19 που είναι πλέον μέχρι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θεωρείς εγκληματικό που δεν έχουν φροντίσει ακόμη, δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ, εννοείται, το ΠΑΟΚ είναι φανατικά υπέρ αυτής της λογικής, του να δημιουργηθούν οι β' ομάδες έτσι ώστε η μετάβαση να είναι πιο ορθολογική? Θα σας πω ότι είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον κύριο Γεωργιάδη στα Τρίκαλα, στην ομάδα Τρικάλα, αυτά από 2 χρόνια. Ναι. Και από εκεί πέρα μπόρεσα να αντλήσω κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο που πρέπει να μπει σίγουρα σε αυτές τις ηλικίες, τα παιδιά να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο, της β' εθνικής, γάμα υπογείς καταστάσεις. Ναι, μην τα βάζουμε να παίζουν μίχωνα τελικά, εννοείται, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Σε ένα πρωτάθλημα πιο ορθολογικό, ναι. Στο οποίο τα παιδιά θα πάρουν αυτά τα δεδομένα, τα οποία στην ουσία να τα στο πολύ γομά, για να καταγίνει κατανοητό, να ψηθούν για να μπορέσουν να πατήσουν πολύ πιο εύκολα πάνω. Πιστεύω ότι θα αυξήσουμε τις πιθανότητες μας να βγάλουμε ποδοσφαιριστές, εάν μπουν αυτές οι ομάδες β'. Και να είναι, Αλέξη, όλοι μαζί, να μην είναι ένας στον Εκκυνιακό, ένας στον Πασαραϊκό, ένας στη Λαμία, ένας στα Τρίκαλα, με 10 διαφορετικούς προπονητές. Να είναι ένας προπονητής του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο για τα παιδιά αυτό. Είναι καλύτερο για τα παιδιά γιατί μεταφέρεται το οικογενειακό περιβάλλον και το ομαδικό περιβάλλον και αυτή η ομπρέλα προστασίας του συλλόγου. Και το αγωνιστικό στυλ βασικά. Γιατί άντε και έδωσες έναν δανεικό κάπου και είναι μια ομάδα που περιμένει πίσω. Δεν θα παίξει ποτέ ο ΠΑΟΚ, θα παίξει μάλλον 5 στα 50 παιχνίδια, θα τα παίξει περιμένοντας. Δεν έχει κανένα νόημα για το παιδί να κάτσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα κάνει για τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Αλέξη, συγχαρητήρια βασικά για το χθεσινό. Ήταν κάτι το οποίο. Τα παιδιά έξω, συγχαρητήρια που πάνε πολύ. Εσύ είσαι ο ηγέτης του τμήματος, εσύ θα ακούσει τα συγχαρητήρια και εσύ είσαι και στον αέρα τώρα. Μπορείς να τα μεταφέρεις τα συγχαρητήρια στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Να χαρείτε κάθε μέρα τη δουλειά που κάνετε, γιατί είναι ευλογία και για σας αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Δεν το συζητάμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Αλέξη. Γεια σου. Γεια σας.